30 Δεκεμβρίου, προπαραμονή πρωτοχρονιάς, ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τσακλόγλου εξέδωσε μία εγκύκλιο σε εφαρμογή του νόμου 4387 και 4670 του 2020. Τι ξέραμε μέχρι σήμερα? Ότι όταν είχαμε παράλληλα δικαιώματα, δηλαδή συντάξεις αναπηρίας και χειρίας ή συντάξεις γύρατος και χειρίας, ο δικαιούχος συνταξιούχος πλέον επιζών σύζυγος έπαιρνε ένα κομμάτι βεβαίως ολόκληρο της δικής του σύνταξης, εθνική και ανταποδοτική, και έπαιρνε το 70% της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης από τη σύνταξη λόγω θανάτου για μια τριετία, το οποίο βεβαίως μετά μειωνόταν κατά 50%. Πλέον η εγκύκλιος λέει ότι για το δικαίωμα, το παράλληλο δικαίωμα της χειρίας ουσιαστικά, κάποιος εφόσον παίρνει πλήρη την εθνική σύνταξη, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει με βάση την εγκύκλιο τα 384 ευρώ, θα χάνει έως και 268 ευρώ ανά μήνα, υπό την έννοια ότι δεν θα μπορεί να πάρει το 70% της εθνικής σύνταξης από το έτερο δικαίωμα. Προήλθε βεβαίως μεγάλη αναστάση στην εγκύκλιο αυτή, διότι το ακριβές γράμμα της εγκύκλιου όριζε ότι καταλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι όλοι μετά το 2016, άρα επρόκειτο τέλος του μήνα προκαταβάλλονται συντάξεις του Φεβρουαρίου να έχουμε μειώσει τις συντάξεις, αλλά βεβαίως επηρεάζονται και οι παλιοί συνταξιούχοι πριν το 2016, όχι άμεσα, καθώς θα συνεχίζουν να καταβάλλονται οι συντάξεις το ποσό το οποίο λαμβάνουν συνταξιούχοι μέχρι σήμερα, αλλά θα δημιουργούνταν επιπλέον σε πολλούς από αυτούς προσωπική διαφορά, η οποία θα τους απομάκρυνε από όποιες αυξήσεις συντάξεων στο μέλλον και ειδικά μετά το 2023, όταν ξεπαγώνουν οι συντάξεις. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ακριβώς λόγω του σάλου που δημιουργήθηκε και παρά τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού του κ. Τσακλόγλου ότι θα αφορά η εγκύκλιος αυτή μόνο όσους καθίστανται δικαιούχοι σύνταξης από 1η-1η του 2022 και μετά, μάλλον η εγκύκλιος πάει προς πάγωμα. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί όχι μόνο στους παλαιούς, αλλά ενδεχομένως και στους νέους συνταξιούχους.